Είναι η πρώτη γυναίκα χρυσή Ολυμπιονίκη στην Ελλάδα. Μετά τον πρωταθλητισμό πέρασε το κατόφλι της πολιτικής και πλέον με δεκαετή θητεία στην αυτοδιοίκηση μπαίνει και στη μάχη της Ευρωκάλπης. Απόψε κοντά μας βρίσκεται η κυρία Βούλα Πατουλίδου, υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Χαρά μας που σας φιλοξενούμε απόψε στο δελτίο μας, κυρία Πατουλίδου. Χαίρομαι πολύ, γιατί μπορεί το καλοκαίρι να έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, αλλά εδώ δίπλα στα δύο αεράκια γίνεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η Τρίτη Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής που έχουν έρθει, ήδη μπήκαμε λίγο στην εκκίνηση αυτών, αλλά του να έχουν μαζευτεί από όλο τον κόσμο και ειδικά για τη ρομποτική, η οποία ταιριάζει και με την βοήθεια που έχουν δώσει για τη συνεργασία των αναπτυξιακών όσον αφορά καινοτομία, αγροτικά προϊόντα κλπ. Είναι ένας εξαιρετικά ελπιδοφόρος συνδυασμός για το αύριό μας. Λοιπόν, να μπούμε τώρα στο θέμα μας. Μάλιστα. Ήταν δύσκολη η απόφαση για εσάς? Ναι, ήταν δύσκολη, γιατί τα 10 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, αγαπώ πάρα πολύ την τοπική αυτοδιοίκηση, ούτως ή άλλως όσες φορές διεκδίκησα μία θέση, ήταν για την τοπική αυτοδιοίκηση καθαρά από το 2006, από τα πάλι ποτέ χρόνια. Αλλά μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια του να ασκείς διοίκηση, δεν είναι εύκολη ιστορία. Πρέπει να πάρεις και αποφάσεις που πολλές φορές μπορεί να είναι δύσκολες, να μην είναι απόλυτα κατανοητές από τον πολίτο κόσμο, από τους συμπατριώτες, να νιώθουν ότι πας για κακό, αλλά τελικά με τον καιρό να φανεί ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Συν το ότι στην αυτοδιοίκηση πολλές φορές παλεύεται και χωρίς πόρους. Και χωρίς πόρους και με μια γραφειοκρατία που ούτως ή άλλως μπορεί να την έχουμε παντού, αλλά εκεί είναι ακόμα πιο έντονη. Θα πω κάτι καθυπέρβαση. Υπήρχαν φορές που γινόταν έκτακτα περιστατικά, λίγη βροχή, λίγο φωτιά, όχι πολύ. Και με αυτόν τον τρόπο κατορθώνουμε να ξεπερνάμε τη γραφειοκρατία και να επεμβαίνουμε και να κάνουμε εύκολα την αντικατάσταση και την αποκατάσταση των ζημιών. Όταν όμως ολοκληρώνεται μια δεκαετία και έχεις δει ότι ο κουμπαράς ο μικρός ή μεγάλος που είχες ήταν από την Ευρώπη σε συνεργασία με 8 δήμους, διευκόλυνες τους συμπατριώτες σου, λες μήπως ήρθε ο καιρός, κλείνει ένας κύκλος, και πίεσαν τιμητική, πολύ τιμητική πρόταση για την συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο. Άρα το είδατε σαν ένα επόμενο βήμα προσφοράς. Και επειδή είναι στις προκλήσεις, όχι δεν λέω, το ρίσκο μπορεί να σε πάει μακριά, μπορεί να σε πάει και κοντά. Αλλά το ρίσκο δεν θα καταλάβεις ποτέ που θα σε πάει, αλλά δεν το πάρεις. Και εγώ συνήθως λέω ναι. Η στόχευσή σας ποια θα είναι? Όταν θα πάμε εκεί, καταρχήν η πρώτη στόχευση είναι να τερματίσουμε έτσι όπως πρέπει. Γιατί νομίζω πιο κατάλληλη από μένα δεν υπάρχει για να το πει ότι αν δεν τερματίσεις δεν κερδίζεις. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν προφανώς θέματα και ζητούμενα, τα οποία μπορεί εγώ να έχω κάποια θέματα, αλλά πάντοτε αυτά γίνονται και στη συνεργασία. Και βεβαίως θα σας το κρύβω ότι στο πίσω έτσι σημείο του μυαλού δεν ξεχνώ ποτέ το ότι υπάρχει και την έχουμε μπροστά 19η ημέρα γενοκτονίας. Θα πάει και ο Πρωθυπουργός μας στην Τουρκία τώρα κοντά. Υπάρχει μια γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου μαζί με τους Αρμένους που ήταν 24 του μηνός, που δεν αναγνωρίστηκε έτσι όπως πρέπει. Δεν αναγνωρίστηκε. Είναι και αυτό ένα από τα θέματα, αλλά σίγουρα δεν είναι το μοναδικό, αλλά είναι ένα κέριο θέμα. Πόσο ευρωπαϊκό κράτος είναι η Ελλάδα, με τις στρεβλώσεις, με τις παθογένειες που την ακολουθούν διαχρονικά? Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα. Πέρα από το ότι έχουν τρέξει οι διαδικασίες αξιοποίησης της τεχνολογίας, δεν σας κρύβω το ότι εγώ έχω υπηρετήσει και ως πρόεδρος του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής στην Θεσσαλονίκη και τον τουρισμό, όπου με την πανδημία, που ήταν κάτι που δεν περιμέναμε ποτέ θα ζήσουμε στα χρόνια που ζούμε κάτι τέτοιο, παρόλα αυτά όμως πολλοί αρέσκονται να λένε η Ελλάδα είναι πίσω. Όμως η Ελλάδα πρότεινε, κανένας άλλος δεν το είχε προτείνει, το πράσινο διαβατήριο, και το λέω έτσι με πολύ μεγάλη περηφάνεια, το οποίο έγινε αποδεκτό. Άνοιξαν οι πόρτες για να μπορέσει να ξεκινήσει πάλι ο τουρισμός και ξέρουμε τι αποτελέσματα έχει όσον αφορά το ταμείο στην Ελλάδα που φέρει ο τουρισμός. Και ειλικρινά, όταν μπαίνεις στη διαδικασία σαν ίσο προς ίσο να αντιμετωπίζεις όλα τα υπόλοιπα κράτη που ανήκουν στην Ενωμένη Ευρώπη, τότε λες ναι, μπορώ και παραπάνω. Ναι, δεν υπολείπεται, γιατί συνήθως βλέπουμε τους άλλους και τους ζηλεύουμε και τελικά όταν πάμε και το ζήσουμε καταλαβαίνουμε πόσο πιο μπροστά είμαστε εμείς. Παρήγορο αυτό που λέτε. Παρ' όλα αυτά δεν συζητάμε όμως τόσο πολύ για την Ευρώπη. Ιδίως τώρα προεκλογικά. Η ατζέντα περιορίζεται κυρίως σε θέματα εσωτερικής φύσεως και κατανάλωσης. Πολλές φορές δεν είναι και πρώτης γραμμής. Δεν είναι πρώτης γραμμής, όχι. Γιατί θεωρούμε ότι το 9 Ιουνίου είναι μακριά. Το 9 Ιουνίου είναι χθες. Και ειλικρινά το 9 Ιουνίου είναι χθες, με όνομα ένα συγκεκριμένο σκεπτικό. Ότι εκείνη την ημέρα πρέπει να είναι παρόντες και παρούσες όλοι. Δεν είναι χαλαρή ψήφος. Μπορεί να κάποιος να με ακούει αυτή τη στιγμή και να λέει «Τι μας λες, Πατουλίδου, τώρα», αλλά δεν είναι χαλαρή ψήφος, γιατί αυτά που εφαρμόζουμε στο σήμερα, αυτά που περνάνε μέσα και από την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και από την κεντρική κυβέρνηση, είναι πράγματα που έχουν ψηφιστεί στην καρδιά της Ευρώπης. Άρα εκείνο, το έχει καταλάβει αυτό ο Έλληνας. Δεν νομίζω, γι' αυτό και ίσως αναλωνόμαστε σε μια καθημερινότητα, και επειδή θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει μια επιχειρηματολογία που λέει, ακόμη και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, δεν είχαμε καταλάβει το μέγα εγχείρημα, η μικρότερη χώρα που ανέλαβε ποτέ να διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες. Τελευταία στιγμή τα καταφέραμε όλα. Εδώ βεβαίως, τελευταία στιγμή, ειλικρινά ευελπιστώ ότι κανείς δεν θα απέχει από την κάλπη και το βασικότερο, δεν θα πάει να στηρίξει αυτά που του χαϊδεύουν τα αυτιά. Ό,τι χαϊδεύει αυτή δεν σημαίνει ότι έχει και την άμεση εφαρμόσιμη λύση. Δίνεται έτσι η εντύπωση, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έτσι όπως διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος, ότι οι ευρωεκλογές λειτουργούν έτσι ως άτυπες δημοσκοπήσεις για να καταγραφεί η δυναμική του κάθε κόμματος. Και λίγο πηγαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την ευρωπαϊκή κάλπη, με μικρούς εμφυλίους. Μικρούς εμφυλίους που όμως θα φέρουν πολύ μεγάλο κακό. Γιατί του να λες θα τιμωρήσω όποιον διοικεί ή δεν θα τιμωρήσω ή θα χαϊδέψω αυτόν που... Δεν είναι και το επίδικο αυτό, έτσι κι αλλιώς. Όχι, όχι, όχι. Αυτό ειλικρινά είναι πολύ ανεύθυνο, πολύ... ανεύθυνο. Ας το χαρακτηρίσω μόνο έτσι. Ανεύθυνο, γιατί δεν μπορεί να είναι δημοσκόπηση οι ευρωεκλογές. Αυτή τη στιγμή οι ευρωεκλογές δεν συμπίπτουν με καμία άλλη εκλογική διαδικασία. Παλιότερα, θυμόσαστε, ήταν με την αυτοδιοίκηση, είτε πρώτου βαθμού είτε δευτέρου βαθμού, ήταν αντάμα ταυτόχρονα. Τώρα είναι μόνες εκλογές. Δεν μπορεί και δεν είναι επιχείρημα να λες θα τιμωρήσω τη διοίκηση ή την κυβέρνηση όσον αφορά τι. Εάν είναι έτσι, τότε την επόμενη μέρα, όταν θα έχεις πυροβολήσει τα πόδια σου, να μην λες ότι πονάω. Ωστόσο, υπάρχουν και Έλληνες ευρωβουλευτές που, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον με βάση τις επίσημες καταγραφές, κάνουν τουρισμό στις Βρυξέλλες. Δηλαδή, χαμηλές αποδόσεις, η Ελλάδα βρίσκεται 24η χώρα ανάμεσα στις 27, αν δεν κάνω λάθος. Τα γνωρίζετε αυτά, είναι μετρήσιμα στοιχεία. Αυτό είναι απογοητευτικό, όσο να πει κανείς. Νομίζω ότι είναι απογοητευτικό, και λέτε σε έναν άνθρωπο που έχει μάθει να κυνηγάει την κορυφή, ή τουλάχιστον ακόμη και στην αυτοδιοίκηση. Δεν υπήρξε άνθρωπος που να πει ότι αυτός ο άνθρωπος εκεί, η Βούλα Πατουλίδου, αναλαμβάνοντας την αντιπεριφέρεια της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με την υποπτία 14 Δήμων, δεν είναι εύκολη περιφέρεια, δεν έτρεξε, δεν βοήθησε, δεν λειτουργήσε και δεν άσκησε όλες τις αρμοδιότητες. Όταν λοιπόν ζητάς να πας στην καρδιά της Ευρώπης, εκεί όπου παίρνονται αποφάσεις, και ξαφνικά ξεχνάς για ποιο λόγο έχεις πάει εκεί, τότε προφανώς είναι λάθος εκτίμηση, λάθος ζήγησες, αυτά που δεν θα έπρεπε ούτε καν να περνάνε από το μυαλό. Όχι, εκεί πρέπει να πάει μια ομάδα ανθρώπων, των οποίων η φωνή θα πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατή. Και το λέω με μια ομογενοποίηση. Ναι, μπορεί να υπάρχουν κόμματα που θα πάνε ως εκπρόσωποι της χώρας, αλλά το βασικότερο, αυτή τη στιγμή δεν ψηφίζουμε με έναν για να εκπροσωπήσει τον εαυτό του ή ένα κόμμα. Αυτή τη στιγμή... Ψηφίζουμε πρόσωπα ή κόμματα. Μπορεί ένα πρόσωπο να υπερβεί της κομματικής ομπρέλας. Ίσως και ναι. Και ίσως και ορισμένες φορές θα έπρεπε, γιατί του να υπερβείς ακόμη και μία περιχαράκωση κόμματος, μπορεί αυτό να είναι υπέρ του τόπου σου, και αυτό μπορεί να έχει τίμημα. Αλλά αν το αποτέλεσμα σε δικαιώσει, τότε όλοι θα πούνε ναι, αυτή ήταν η φωνή που έπρεπε να ακουστεί. Λοιπόν, επειδή είστε μια γυναίκα που δεν φοβάται να πει τη γνώμη της, θέλω λίγο να σας ζητήσω το σχόλιο σας για θέμα επικαιρότητας, το οποίο είχε αρνητικό πρόσημο. Μιλάω για την υπόθεση Φλόρου Γραμμένου. Είδαμε όλοι τι εκτελήχθηκε τα προηγούμενα 24 ώρα, και αυτό που πραγματικά έρχεται στο προσκήνιο για ακόμα μια φορά είναι το γεγονός ότι πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξουμε το κεφάλαιο που αφορά την ποιότητα του κοινοβουλευτικού μας προσωπικού. Είναι πολύ μεγάλη αυτή η πληγή τελικά. Πώς τη λέμε τη Βουλή, αλλιώς είναι ο ναός της δημοκρατίας. Μόλις εχθές μιλούσαμε για το living without bullying, χωρίς τον εκφοβισμό. Και λες πώς μπορώ εγώ να αποτρέψω τα νέα παιδιά να σκοτώνονται μεταξύ τους, είτε είναι στον αθλητικό χώρο είτε είναι έξω. Όταν λοιπόν οι εικόνες αυτές που βλέπαμε σε κάποια άλλα κοινοβούλια και χαριτολογώντας έλεγες κοίτα ρε παιδάκι μου τι κάνουν, και ξαφνικά αυτό το βλέπεις να γίνεται. Στο δικό σου κοινοβούλιο λες πόσο χαμηλά μπορεί να έχω πέσει. Με ποιο κριτήριο διάλεξα αυτούς τους ανθρώπους ή τι δεν κατάλαβα και επέλεξα αυτούς που τις διαφορές τις λύνουν με μουγιές. Θέλω να πιστεύω ότι ειλικρινά η ελληνική γλώσσα, κατά παραδοχή όλων, είναι από τις πλέον ενοιολογικές λέξεις. Έχεις πάνω από 70.000 εκατομμύρια πόσα είναι τα λύματα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις προκειμένου να επιχειρηματολογήσεις. Εάν λοιπόν όμως σου λείπει η γνώση για να μπορείς να αξιοποιήσεις ένα επιχείρημα, τότε σηκώνεις το χέρι και γρονθοτυπάς. Δεν είναι αυτή η εικόνα που τουλάχιστον ταιριάζει σε μια χώρα όπου τα φώτα σε όλους τους χώρους, θέλετε επιστήμη, θέλετε θέατρα, θέλετε μαθηματικά, αθλητικά, όλα τα πάντα. Κάποια στιγμή ένας μεγάλος φιλόσοφος ο Νίτσε έλεγε ότι ό,τι και να κάνουμε ξαφνικά θυμώνουμε γιατί βλέπουμε ότι οι Έλληνες το έχουν κάνει καλύτερα και τελικά να είμαστε παράδειγμα προς αποφυγή στο σήμερα. Δεν μπορώ να το δεχτώ, με πονάει, με πληγώνει. Λοιπόν, επειδή σας έχω παρακολουθήσει, επίσης είστε η μόνη πολιτικός, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κι άλλος και ένα δικό κανέναν, που έχετε τοποθετηθεί ανοιχτά και ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά και το θέμα της τραγωδίας των τεμπών. Και θέλει πολύ θάρρος αυτό. Ξέρω ότι θα το πληρώσω. Δεν είναι απλό. Ξέρετε ότι θα το πληρώσω. Ξέρω ότι θα το πληρώσω και ήδη υπάρχουν και κάποιες φωνές που λένε μην τολμήσεις και μην. Αλλά να σας πω, βλέπω το γιο μου. Χαίρομαι που μπαίνει μέσα στο σπίτι και μου λέει γεια σου μαμά. Έχω γείτονα που βγαίνει έξω στο μπαλκόνι και δεν ξέρω που έχει χάσει το παιδί του στα Τέμπη και που εάν είναι ζωντανός ή νεκρός δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή σαν να κάποιος έβγαλε από μέσα του τη ζωή, από τη στιγμή που έχασε το κορίτσι του. Πόσο πιο πολιτικά άντικα πρέπει να απαντήσεις, γιατί κάποια στιγμή είπα ότι με πόνισε τόσο πολύ που δεν ξέρω εάν θα μπορούσα εγώ να πολιτευτώ, να συνεχίσω, ίσως γιατί οι δικές μου ευαισθησίες είναι τελείως διαφορετικές. Ο καθένας διαλέγει τον τρόπο με τον οποίο μιλά, υποστηρίζει αυτά που πιστεύει, και βεβαίως πάντα όταν λες αλήθειες είναι σίγουρο ότι έχεις τίμημα. Αλλά προτιμώ το τίμημα από το να έχω το Θεαθήνε, γιατί το Θεαθήνε δεν σε οδηγεί πουθενά. Πουθενά. Όσο μακριά και να θες να πας, έχει κοντά πόδια αυτή η διαδικασία. Και το όχι είναι απάντηση. Και νομίζω ότι τα τελευταία 10 χρόνια στην αυτοδιοίκηση ως διοίκηση, εάν κατόρθωσα να κερδίσω τον σεβασμό των συμπατριωτών μου και να με φέρουν και τις δύο εκλογικές διαδικασίες πρώτη σε σταυρούς, είναι πιο πολύ στηριζόμενοι στα όχι που είπα παρά στα ναι. Σας τιμά πάρα πολύ πάντως το γεγονός ότι βγαίνετε μπροστά και έχετε το θάρρος της νόμης σας. Λοιπόν, αν δεν τα καταφέρετε, και κλείνουμε με αυτό κυρία Πατουλίδου, έχετε πει κατηγορηματικά πως δεν θα επιστρέψετε. Έχετε πει όχι στα πισωγυρίσματα. Το πισωγύρισμα δεν είναι ό,τι καλύτερο. Για μένα, πολλές φορές κέρδισα Ολυμπιακούς αγώνες και μου λένε γιατί πας και αλλάζεις άθλημα. Λέω γιατί θέλω και κάτι διαφορετικό. Πάντοτε είπα έτσι όπως ξεκινήσαμε, το ρίσκο είναι εκείνο που μπορεί να φέρει την διαφοροποίηση και μια χαρά, μια ευτυχία την οποία εάν δεν πάρεις αυτό το ρίσκο να μην την νιώσεις ποτέ. Οπότε πάντοτε υπάρχουν τρόποι να αποδίδεις και να ανταποδίδεις την πολύ μεγάλη αγάπη του κόσμου, γιατί λέω ότι στις 6 Αυγούστου εμένα κορυφώθηκε η καριέρα. Από εκεί και 6 Αυγούστου 1992 στη Βαρκελόνη και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλα τα άλλα είναι το αντίδωρο και το ευχαριστώ στον κόσμο που μέχρι τώρα με έχει εγκαλιάσει, με έχει στηρίξει και που λίγες ήταν οι φωνές κακίας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά πραγματικά που βρεθήκατε απόψε κοντά μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Και καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία.